Έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους από το ΠΑΣΟΚ να μην θορυβούν. Έχει ζητήσει το λόγο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών επί Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο κύριος Νίκος Χουντής. Κύριε Υπουργέ, δικαιούστε 18 λεπτά. Θα σας παρακαλέσω να προσπαθήσετε να είστε τουλάχιστον εντός του χρονικού ορίου. Στα 14 είμαι, κύριε Μητσοτάκη, μη φοβόσαστε, δεν θα το τηρήσω. 14 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία λεπτά. Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθώς ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των εισηγητών όλων των πολιτικών παρατάξεων αυτής της Βουλής, εγώ νομίζω ότι ήδη η κατατεθήσα πρόταση άρχισε να επενεργεί στην πολιτική μας σκέψη. Δεν κρατώ το ότι η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης είπαν να καταψηφίσουμε. Κρατώ ότι τελικά είπαν θα συμμετάσχουμε και σε ορισμένες περιπτώσεις κατέθεσαν και επικοδομητικές προτάσεις. Όπως αυτές οι τελευταίες του κ. Λοβέρδου. Δηλαδή, όντως, η Επιτροπή η Εξεταστική η οποία προτείνεται να συγκροτηθεί έχει την υποχρέωση να καλέσει και τον κύριο Τρισέ να καλέσει, θα σας πω τι γίνεται κυρία Βούλτευση, θα σας πω, ναι, καθίστε. Μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί, άλλο τι απάντηση θα πάρει. Και για να σπεύσω, για να μην δείτε τι λέω αέρα κοπανιστό, αντίστοιχη πρόταση κατατέθηκε το 2010 στο Ευρωκοινοβούλιο να φτιάξει εξεταστική επιτροπή η Κομισιόν για να εξετάζει ζητήματα Greek Statistics και μνημόνια. Η απάντηση του νεοεκλεγέντος τότε Επιτρόπου ΡΕΝ, πατέρα των μνημονίων στη συνέχεια, ήταν: κύριε Ευρωβουλευτά, εγώ την πρότεινα και πρέπει να γίνει μια τέτοια επιτροπή, δεν τη θέλησε ο κύριος Μπαρόζο. Δεύτερη ερώτηση. Αν φτιαχτεί επί ελληνικού εδάφους με απόφαση της Ελληνικής Βουλής, υποχρεούνται οι επίτροποι, αυτοί που ήξεραν, αυτοί που κάλυπταν, αυτοί που στη συνέχεια, θα ακούσετε κύριοι συνάδελφοι, έλεγαν φταίνε για όλα οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, υποχρεούνται να καταθέσουν προφορικά και γραπτά? Μου λέει κατά τη γνώμη μου να έρθουν. Γραπτή απάντηση. Δεν είναι υποχρεωτικό. Θυμίζω, ή μάλλον λέω, ότι δεν υπάρχει, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ξέρετε, νόμος περί ευθύνης επιτρόπου. Και αυτά είναι ένα από τα προβλήματα. Λοιπόν, προτάσεις τέτοιες είναι επικοδομητικές. Γιατί? Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, δείχνει ότι αυτή η διαδικασία δεν υπακούει στις σκοπιμότητες που ενδεχομένως πάνω στις οποίες τεκμηρίωσαν οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις στην άρση. Αντιστρόφως, από τη μέχρι τώρα συζήτηση, αντιληφθήκαμε όλοι ότι υπάρχει ανάγκη να δοθούν απαντήσεις. Άλλος έχει απάντηση ερωτήσει στο ένα θέμα. Άλλος έχει ερώτηση στο άλλο θέμα. Και δεν έχουν κινηθεί τέτοιες διαδικασίες, γιατί κατά καιρούς άλλες πολιτικές σκοπιμότητες δεν τα έβαζαν αυτά μπροστά. Ο κύριος Λοβέρδος είναι ο τελευταίος ομιλητής, ας αναφερθώ στην άλλη πρόταση. Λέει όχι τέτοια πρόταση. Όχι εξεταστική επιτροπή για το μνημόνιο ή για την περίοδο 2009, αλλά εξεταστική επιτροπή για, από τότε που μπήκαμε στο ευρώ. Μια παρόμοια εξεταστική επιτροπή έγινε πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Λοβέρδο. Και ξέρετε με τι ασχολήθηκαν? Με τα περίφημα swaps του κυρίου Σιμίτη και του κυρίου Στουρνάρα. Και προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη, και εδώ δεν το θέσατε ποτέ, γιατί δεν θα ήταν μέσα στις συμμαχίες που θα κάνετε, να βγάλουν άκρη τι γινόταν με αυτό το πράγμα. Γιατί θα ανοίξει ο λογαριασμός. Μήπως η διπλωματία των εξοπλισμών ήταν το πολιτικό εφαλτήριο για να μπει η Ελλάδα στο ευρώ χωρίς να πληρεί τα κριτήρια του Μάστριχτ όπως άλλες χώρες? Διότι δεν είχε το 100%. Αυτές τις διαδικασίες φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα αναπάντητα ερωτήματα. Γιατί όμως η πρόταση είναι να γίνει εξεταστική επιτροπή για το μνημόνιο αυτής της περίοδου? Και γιατί τώρα? Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι η μόνη περίοδος που η βάση μας είναι κοινή. Εκτός πια αν υπάρχει κάποιος που λέει ότι το μνημόνιο ήταν καλό. Κανένας δεν το λέει. Το που το αποδίδει είναι άλλο θέμα. Επομένως είναι μια κοινή βάση.
για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Ακούστε τα επιχειρήματα. Λέει, κοιτάξτε, τι πολιτικές ευθύνες αναζητάτε, και είναι σωστό, το υπόθηκαν, αυτές τις πολιτικές ευθύνες τις αποδίδει ο λαός. Επομένως, ο λαός απέδωσε πολιτικές ευθύνες σε αυτές τις δυνάμεις που εφάρμοσαν μνημονιακές πολιτικές και επιβράβευε σε αυτές που είναι αντιμνημονιακές. Επομένως, δεν χρειάζεται να πάμε παραπέρα. Θα απαντήσω στη συνέχεια, συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν πρόκειται περί αναζήτησης τέτοιων πολιτικών ευθυνών μόνο. Οι πολιτικές ευθύνες για την εφαρμογή, την είσοδο, εισαγωγή και εφαρμογή του μνημονίου, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεπερνάνε την τρέχουσα απόδοση ευθυνών που δίνουν οι εκλογές. Γιατί? Γιατί φαίνονται ότι ακόμα δυνάμεις σκέφτονται μνημονιακά. Θα εξηγήσω τι είναι αυτό. Γιατί υπάρχει σημαντική ευθύνη για αυτή η μνημονιακή λογική πέρασε και είναι γενικευμένο φαινόμενο. Γιατί με μνημονιακή λογική εξακολουθούν να λένε κάντε αυτό ή κάνε εκείνο στις διαπραγματεύσεις ή διεκδίκησε. Και εδώ δεν είναι άμερη ευθυνών. Και δυνάμεις που δεν υπήρχαν, δεν είχαν ιδρυθεί. Αλλά τώρα λένε δεχτείτε εν πάση περιπτώσει αυτή τη λογική γιατί θα καταστραφεί η ευρωπαϊκή προοπτική. Ένα δεύτερο επιχείρημα που ακούγεται είναι άλλη μια εξεταστική επιτροπή, έχουμε 47, τόσες είναι, τι θα βγάλει. Αυτό βέβαια τώρα δια της άτοπων. Μπορεί κάποιο να βγάλει για τα χαρακτηριστικά που είναι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση εδώ, αυτοί οι πολιτικές δυνάμεις που ενισχύουν και προτείνουν αυτή την πρόταση, αλλά από ό,τι αντελήφθη και επί της ουσίας όλοι, θέλουμε να πάει καλά αυτή η Επιτροπή. Θέλουμε να βγουν ορισμένα συμπεράσματα. Γιατί θα είναι για το καλό της χώρας και θα είναι λυτρωτικό για το πολιτικό σύστημα. Τρίτον, γιατί τώρα Εξεταστική Επιτροπή, το επιχείρημα, είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Κάνετε διαπραγματεύσεις, έχετε ανάγκη από συνένεση. Ήδη απάντησα σε ένα βαθμό. Προφανώς χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση των δυνάμεων, των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων, για να γίνει αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση. Αλλά αναζητείτε η βάση της συνένεσης. Την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Αν είναι συνένεση, δεχτείτε ό,τι δεχόμαστε πριν. Πού το αποδοκιμάσαμε, το αποδοκιμάσαμε όλος. Για να μην πάμε στα μη περαιτέρω, αντιλαμβανόσαστε ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν είναι αυτό που θα μας δώσει εν τέλει αποτέλεσμα. Επομένως, εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορεί να λες τώρα που θέλει συνένεση. Αφήστε που θα κατανοηθεί ως κουκούλωμα όλη αυτή η υπόθεση. Λες εντάξει, συνένεση στο κουκούλωμα. Και από κουκουλώματα τέτοια, αφού έχετε εισπράξει τα επίχειρα. Θυμίζω, Εξεταστική Επιτροπή είναι αδημοκρατία. Μετά το σταμάτησε. Γιατί άλλαξε η πολιτική της. Σήμερα, με την πρόταση που καταθέτει η Νέα Δημοκρατία, επισυνάπτει ένα κείμενο στο οποίο επικαλείται και οι δικές μου απαντήσεις του 2010, τις οποίες θα επικαλεστώ μετά. Πού πήγαν αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα που βάζει μέσα στην έκθεσή της η Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, το θέμα του ελλείμματος, πώς φουσκώσε το 2009 το έλλειμμα? Γιατί δεν είναι μια τυχαία κατάσταση, όπως θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Το μνημόνιο δεν είναι μια συνέχεια στην καπιταλιστική πολιτική. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι άλλο. Έτσι αποδεικνύουν τα πράγματα. Έχει μια πρωτοτυπία. Έχει κάτι το πρωτοφανές. Έχει κάτι το πολλαπλά διαβρωτικό στις συνειδήσεις του πολίτη και ούτω καθεξής. Επομένως, αξίζει να το κάνεις τώρα. Τώρα που πρέπει να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα. Και τέλος, ακούγεται και το επιχείρημα να διευρυνθεί ο χώρος, μάλλον ο χρόνος, συγγνώμη, και το θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόταση που γίνεται, την οποία συνυπογράφω από τις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες, δεν αναζητάει τις αιτίες της κρίσης, όπως λέγεται. Και εφόσον αναζητάς τις αιτίες της κρίσης, προφανώς πρέπει να πας πίσω. Αναζητάει, και τις ξέρουμε τις αιτίες, αλλά και η κουβέντα καλό βοηθάει. Αναζητάει γιατί η παγκόσμια ευρωπαϊκή κρίση εκφράστηκε με τόση ένταση, με τόσο βάθος στην ελληνική πραγματικότητα. Παίζει ρόλο γιατί τα μνημόνια, αυτές ο τύπος δανειακών συμβάσεων, αυτό το σχήμα δανεισμού της χώρας και χρηματοδότησης είχε σαν αποτέλεσμα, και εδώ για καθίστε να το σκεφτούμε, να είναι μια χώρα που να έχει τις βαθύτερες συνέπειες από μνημονιακές πολιτικές και ταυτόχρονα δεν θέλετε απάντηση. Τι θέλουμε εμείς την απάντηση? Δεν θέλουμε την εύκολη απάντηση που λέει και άλλες είχαν μνημόνια, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, αλλά εμείς δεν καταφέραμε να βγούμε.
Είναι το ίδιο πράγμα λοιπόν σε μια τέτοια περίπτωση? Δεν θέλουμε να πάρουμε πιο συγκεκριμένη απάντηση όλοι μαζί, χωρίς να αποδίδω αιτίες κατά ανάγκη στους χειρισμούς της Α ή Β κυβέρνησης. Δεν θέλουμε να πάρουμε μια απάντηση. Και αυτή την απάντηση, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να την πάρουν και οι ευρωπαϊκοί λαοί. Γιατί η πολιτική των μνημονίων που εισήχθη καταρχήν στην Ελλάδα γενικεύτηκε. Έχει διαποτίσει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δημιουργεί μείζωνα προβλήματα. Τα βρίσκουμε μπροστά μας, είτε έτσι είτε αλλιώς. Επομένως, πρέπει να δοθούν ορισμένες απαντήσεις. Όσον αφορά τις πολιτικές ευθύνες, είναι κάτι ευρύτερο. Θα τις πω επιγραμματικά να μπω στα γεγονότα. Υπάρχει θέμα. Πρώτη φορά εφαρμόστηκε ένα τέτοιο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Οφείλεται μόνο στην αδυναμία της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ και του ευρώ, που δεν είχε μηχανισμό διαχείρισης της κρίσης? Οφείλεται στο ότι δεν ήθελαν μόνο να αξιοποιήσουν έστω και οριακά κάποιες δυνατότητες που έδιναν οι συνθήκες, που μετά τις αξιοποίησαν για άλλες χώρες, όπως την 122, συγγνώμη για την αναφορά, γιατί 122 παράγραφος 2 για έκτακτες καταστάσεις. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο μηχανισμός? Δεύτερη πολιτική ευθύνη στην απαρίθμηση. Γιατί Δουνουτού? Ποιος το προτίμασε το Δουνουτού? Τι σημαίνει Δουνουτού? Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι σημαίνει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρωζώνη? Και θεσμός, σωστά λέει, έχει γίνει θεσμός. Λοιπόν, τι σημαίνει η είσοδός του μέσα εκεί? Όχι απλά στο θεσμικό επίπεδο, που είναι εξωθεσμικό, πέρασε εξωθεσμικά, δεν συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τον κανονισμό 218, αλλά και στην ουσία της τεχνογνωσίας που επικαλέστηκαν ότι πρέπει να φέρει το Δουνουτού. Και είναι μια τεχνογνωσία, αγαπητοί συνάδελφοι, που έχει τώρα διαπεράσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές, έτσι που να χαρακτηρίζεται μεταρρυθμιστική πολιτική από τους συναδέλφους που λένε γιατί δεν προχωράτε στις μεταρρυθμίσεις. Να το κάνω πιο απλό. Να το κάνω πιο απλό. Θανάση, εντάξει, λοιπόν. Θα το κάνω πιο απλό, για να γίνει κατανοητό. Μηχανισμοί ελέγχου και αξιολόγηση των οικονομιών, λόγω ΝΕΕ, λόγω νέου φιλελευθερισμού κτλ., έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μηχανισμοί ελέγχου και προσαρμογή έναντι υπερβολικού ελλείμματος υπήρχαν. Τι προσέθεσε το Δουνουτού και έκανε εκρηκτικό το μείγμα του μνημονίου? Προσέθεσε την τεχνογνωσία που είχε το Δουνουτού όσον αφορά την εσωτερική υποτίμηση, την εσωτερική υποβάθμιση, όλα αυτά τα μέτρα που ζούμε. Έτσι, ο συνδυασμός δημοσιονομικής προσαρμογής που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο τώρα, μαζί με τις πολιτικές ελέγχου υποβάθμισης της ελληνικής κοινωνίας, έφερε αυτό το εκρηκτικό μείγμα που λέγεται μνημόνιο, με πολλαπλά καταστροφικές συνέπειες, και που ήταν εκτός των άλλων η αφορμή πράγματι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πίσω από τον κακό του Δουνουτού να ζητάνε πράγματα που δεν είναι στο ρόλο τους. Σωστά λοιπόν να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να γιατί? Γιατί δεν ήταν στο δικό της το ρόλο να μπαίνει σε προγράμματα εκβιασμού, οικονομικού και πολιτικού εκβιασμού απέναντι σε μια χώρα. Να καλέσουμε τον κύριο Τρισέ που έλεγε δεν αγοράζω το 2009. Δεν αγοράζω σκουπίδια και ανέβαζε τα σπρέντς. Γιατί περί αυτών των θεμάτων μιλώ. Και ποια είναι σήμερα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Οι επιδράσεις ήταν πάρα πολύ βαθιές και σημαντικές από την είσοδο πειραματικά της Ελλάδας στο μνημόνιο, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εδώ οι πολιτικές ευθύνες εντοπίζονται και στις πολιτικές δυνάμεις εδώ, αλλά και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους πρέπει να αναζητήσουμε. Κάνω μια παρένθεση. Επειδή το διαπίστωσαν, έχουν κινήσει ή κινήσαν οι μητελείς τέτοιες διαδικασίες, εξεταστικές και ελεκτικές, για κάποιους που νομίζουν ότι είναι μια αταξία ευρωπαϊκή. Απ' την άλλη άποψη είναι η άλλη απάντηση. Φτιάχτηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή για την Κρίση. Αυτή δεν αρκούσε. Φτιάχτηκε Επιτροπή για τα Μνημόνια και για την Τρόικα. Έγιναν δημόσιες ακροάσεις. Γιατί? Όχι να αποκαλύψουν την αλήθεια που θα έλεγε, ή να διορθώσουν την πολιτική, αλλά για να δουν πώς θα νομιμοποιούσαν παρανομίες, κραυγαλαίες απέναντι σε αυτούς που πιστεύουν ότι τηρούνται οι συνθήκες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως, μην εκτίρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, την Επιτροπή για το λογιστικό έλεγχο του χρέους ως κάτι το πρωτοφανές από τη μια μεριά, ως κάτι το αυθαίρετο, ως κάτι το ακτιβιστικό από τους άλλους. Έχει ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο ως μια θεσμική διαδικασία. Όχι για να, αλλά για να μπορέσουν να καταλαγιάσουν
τις ενστάσεις που έχουν δημιουργηθεί και που είναι βαθύτερες από τις άμεσες συνέπειες που είχε το μνημόνιο. Γιατί τα λέω όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι? Γιατί από την εμπειρία μου τα πέντε χρόνια, αυτά τα πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν έθετα εγώ και όχι μόνο εγώ τέτοια ερωτήματα, έπαιρνα τις εξής απαντήσεις. Γιατί ήρθε το Δουνουτού στην Ευρωζώνη και δεν το κουβεντιάσαμε εδώ? Απάντηση. Μας το ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις. Ερώτημα. Γιατί το ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση? Δεν πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Δεν βάζω συνωμοσίες. Γιατί. Δεύτερο. Τα μέτρα αυτά που παίρνουν και που έχουν ενσωματωθεί στα μνημόνια δεν είναι συμβατά με τις συνθήκες, με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και άλλα κείμενα. Αυτά τα κείμενα. Όχι σοσιαλιστικά και όχι πρωτοφανή. Απάντηση, αγαπητοί συνάδελφοι, τα έχω τα σχετικά υλικά. Τα ζήτησα η ελληνική κυβέρνηση. Δεν τα ζητήσαμε εμείς. Ερώτηση τρίτη. Γιατί με τα μέτρα που παίρνετε με το μνημόνιο παραβιάζετε το Σύνταγμα? Απάντηση. Δεν φταίμε εμείς. Ξέρετε, ήταν απάντηση της Επιτροπής ως Επιτροπής και όχι ως μέρος της μνημονίας. Φταίνε οι ελληνικές κυβερνήσεις. Τελευταίο, για να μην σας κουράζω. Ο κύριος Μπαρόζο είπε, εμείς. Τι φταίμε? Ερχόταν εδώ και στις κυβερνήσεις και τα δέχονταν όλα. Ερώτηση λοιπόν. Είναι έτσι η αλήθεια? Εγώ λέω δεν είναι έτσι. Στη μέση είναι. Και τα επέβαλαν. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ομολογήσουμε ότι μέσα στα κείμενα μπαίνανε και επιδιώξεις συγκεκριμένων ταξικών δυνάμεων, αιτήματα απέναντι στους και πιέσεις απέναντι στους εργαζόμενους που τόσο καιρό κατά από τρέχουσες συνθήκες και κάτω από την τρέχουσα παρακολούθηση της πολιτικής διαπάλης κατά τα άλλα δεν μπορούσαν να τα περάσουν. Και το μνημόνιο τι θα διευκόλυνε αυτό? Μέσα από το να ρίχνει ο ένας τον άλλο τις ευθύνες. Σε 2-3 συγκεκριμένα, για να μην σας κουράζω. Ένα για το έλλειμμα. Για το έλλειμμα. Ξημερώσαμε την επόμενη των εκλογών του Οκτωβρίου, αγαπητοί συνάδελφοι όλοι, πριν ενδεχομένως όσον είχε ενημερώσει ο κύριος Προβόπλος, ότι το έλλειμμα της χώρας είναι μονοψήφιο. Ή δεν είναι έτσι? Ο κύριος Προβόπλος ισχυρίζεται ότι το είχε πει στον κύριο Παπαδό και στον κύριο Καραμαλή. Εμείς τι ξέραμε? Έτσι. Και ξαφνικά, μετά από 15 μέρες, βγαίνει ο κύριος Προβόπλος, μετά από 20 μέρες βγαίνει ο κύριος Παπακοσταντίνου και δηλώνουν επισήμως ότι το έλλειμμα είναι διψήφιο. Και αρχίζουν διάφορες προσαρμογές που το φτάσανε από το 6-7 ήταν αυτό που ξέραμε, να πάει στο 15-15,4-15,6. Ερώτηση. Όχι σε εσάς, ερώτηση στην Κομισιόν. Γιατί. Την απάντηση την έχει το κείμενο της Νέας Δημοκρατίας του Φεβρουαρίου του 2010. Απάντηση σε ερώτηση. Τα χρέη των νοσοκομείων όλων των χρόνων. Οι ισολογισμοί των ΔΕΚΟ, οι οικονομολόγοι και οι θητεύσαντες σε Υπουργείο Οικονομικών ξέρουν πάρα πολύ καλά πότε και πώς, με βάση τους ευρωπαϊκούς στατιστικούς κανόνες, μπαίνουν οι ισολογισμοί των ΔΕΚΟ. Και το επίδομα αλληλεγγύης που το πρόσθεσαν και έτσι φούσκωσε. Πόσο φούσκωσε? Τόσο, έτσι λένε οι αναλύσεις, ούτως ώστε να μπει πρώτη η Ελλάδα στο Δουνουτού, πριν από την ενάρετη Ιρλανδία. Και όπως λέει το καταστατικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για να κινητοποιηθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει το έλλειμμα να είναι μεγαλύτερο τουλάχιστον του 15%. Αποδείξτε μου το αντίθετο. Σχετική κατάθεση έχω κάνει στην Επιτροπή και τη δικογραφία που συγκρότησε ο κύριος Πεπόνης και ο κύριος Μουσακίτης, περιλαμβάνονται προφανώς τα υλικά που θα εξετάσει η Επιτροπή, δεν επεκτείνομαι περισσότερο. Για το Δουνουτού σας είπα. Για τα θέματα τώρα που περιλαμβάνουν το μνημόνιο, έκανα ορισμένες παρατηρήσεις και επειδή είπα ότι θα είμαι συνεπής στον χρόνο, θέλω να πω ότι νομίζω ότι όλοι θα βγούμε ωφελημένοι από αυτή την υπόθεση. Θα βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι αν δεν γίνει αυτή η λυτρωτική για το πολιτικό σύστημα διαδικασία, θα περάσει ως απαραίτητος όρος για να παραμείνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη τιμωρητική λογική. Και αυτό δεν κάνει καλό για κανέναν, ούτε για την Ευρώπη. Θα περάσει στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη ότι είναι ένοχος, διότι τα στερεότυπα θα τον παρακολουθούν. Θα περάσει γιατί θα αλλοιωθεί η συνείδησή μας σε σχέση με την υπεράσπιση της κυριαρχίας, εθνικής και λαϊκής. Και θα περάσει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ό,τι και να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Υπάρχουν πανίσχυροι μηχανισμοί και θα χαθεί
κάθε δυνατότητα ελπίδας και αισιοδοξίας, ιδιαίτερα από τη νέα γενιά. Σας ευχαριστώ πολύ.